Γεια σας, είπα σήμερα να μετεφυτέψω τη στενοχωρία γιατί δεν μου άρεσε κάτι, άρχισαν να κυτρινίζουν τα φυλλαράκια της που δεν είναι καλό σημάδι όπως ξέρετε. Την έβγαλα από καλαθάκι, το πλένα το καλαθάκι και καθάρισα τις ρίζες. Ήταν αρκετά χαλασμένα. Έκοψα και δύο παλιούς ψευδοβουλβούς, είναι ξηροί πλέον. Βλέπετε πάνε να ξηραθούν. Ακόμα ένας. Και ανακάλυψα εδώ δύο πραγματάκια. Δηλαδή, αυτό εδώ λογικά είναι μπουμπούκι. Τα λουλούδια της σταχοπέας φυτρώνουν προς τα κάτω. Γι' αυτό και θέλει καλάθι και όχι γλάστρα. Δηλαδή πρέπει να βγει από κάτω. Έκοψα περισσότερες χαλασμένες ρίζες. Αυτές ουσιαστικά είναι χαλασμένες μέχρι τη μέση. Γι' αυτό και τις άφησα. Και ακόμα μία ανακάλυψη, μισό λεπτάκι, εδώ, αυτό πιθανόν ψευδοβουλβός καινούριος, που είναι ευχάριστο. Θα φυτέψουμε τώρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, παντού διάβασα ότι στα χουπέ θέλει πολύ υγρασία και θέλει σφάγνουμ. Εδώ την είχαμε φυτέψει και πριν αρκετό καιρό σε αρκετά μεγάλο κομμάτι φλοιού. Τέλος πάντων, θα κάνουμε το εξής. Έβρεξα το σφάγνουμ, θα το στύψω, θα στρώσω το πάτο, όπως ξέρετε μέσα στο σφάγνουμ περνάει και αέρας και μπορεί να βγει και φωφόρος στέλεχος, γιατί δεν εμποδίζει σε τίποτα. Θα κάνουμε έτσι, γιατί όποτε βλέπω το φυτό μεγαλώνει προς τα δω. Αν και νομίζω στο κέντρο δεν θα υπήρχε πρόβλημα, αλλά εντάξει. Θα δούμε, δοκιμή. Κάνουμε πειράματα. Και θα το καλύψουμε γύρω-γύρω με το σφάγνουμ. Πιστεύω ότι στο φυτό θα το αρέσει αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω, έγραφε στο ταμπελάκι μία φορά στις 7 μέρες και να μην το βουλιάζει. Είναι στανχοπέα φρυμερή. Και περισσότερες ρίζες, από ό,τι είδατε, τώρα βρυγμένες φαίνονται ότι είναι σάπιες, ήταν ξηρές, στεγνές δηλαδή. Ενώ πότιζα όταν στέγνωνε το υπόστρωμα, πιθανόν έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι χρειάζεται σφάγνουμ. Θα δούμε. Δοκιμή είναι και αυτή. Φυτέψαμε το φυτό μας και θα παρακολουθήσουμε τώρα πώς θα αναπτύσσεται. Ευχαριστώ πολύ. Αν το βίντεο αυτό ήταν χρήσιμο για τη σταχοπέα, βάλτε like. Αν έχετε ερωτήσεις, γραφτείτε στο κανάλι μου. Θα απαντήσω ευχαρίστως.